Η Διεθνής Διαφάνεια κατέγραψε για τη χώρα μας βελτίωση 7 θέσεων στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς. Ανέβασε τη χώρα στην 60η από την 67η θέση όπου βρισκόταν πέρυσι. Έτσι, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους, ενώ αντίθετα είχε χάσει πόντους μεταξύ 2017 και 2018. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η έκθεση σημειώνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης εθνικής αρχής διαφάνειας, η οποία ιδρύθηκε με το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης περί επιτελικού κράτους. Την ίδια στιγμή, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρονο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ από ΒΒ- με θετική προοπτική, φέρνοντάς μας ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι η βιωσιμότητα του χρέους της γενικής κυβέρνησης συνεχίζει να βελτιώνεται, υποστηριζόμενη από το σταθερό πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα, από τη διαρκή αύξηση του ΑΕΠ και από την καλύτερη δημοσιονομική επίδοση σε σχέση με τους στόχους. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στην εργασία και το κεφάλαιο. Σημειώνει επίσης την έναρξη αντιμετώπισης των ζητημάτων ποιότητας ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, καθώς και τις προσπάθειες για νέα όθηση στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων. Αναλάβαμε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, το χρέος να κάνουμε τη χώρα αγνώριστη σε σχέση με το αρνητικό παρελθόν. Και το χρέος αυτό θα εκπληρώσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε από κορυφαίες ευρωπαϊκές προσωπικότητες ως ο πιο πράσινος πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ελλάδα και ως ο πρωθυπουργός που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά πιστοποιούν ότι η Ελλάδα επιστρέφει. Μια ακόμη απόδειξη γι' αυτό είναι η σημερινή έκδοση 15 ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Μια έκδοση που καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι το 2035. Πέραν δηλαδή της περίοδου που η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους καλύπτεται από τις αποφάσεις του Eurogroup. Την ώρα που η χώρα κάνει το άλμα προς τα εμπρός, ξεπερνώντας διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος, δεν έχει την πολυτέλεια να διχάζεται με αφορμή το ποδόσφαιρο. Ιδίως σε τόσο κρίσιμες στιγμές για τα εθνικά μας θέματα. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα επιτρέψει όμως ένα θέμα του ποδοσφαίρου να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή που τόσο δοκιμάστηκε στα χρόνια της κρίσης. Ούτε θα μείνει θεατής στο θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται με φόντο διαχρονικές παθογένειες που προσβάλλουν κάθε Έλληνα πολίτη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού αναλαμβάνεται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να μην επιβάλλονται εξοντωτικές κυρώσεις για θέματα όπως αυτά για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Με απόφαση του Πρωθυπουργού διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ και υπέρχονται αλλαγές στα πεδόματα παιδιού και ενικίου, όπως και στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που μετονομάζεται σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπογραμμίζεται ότι η θέσπιση του επιδόματος γέννησης εντάσσεται στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής, η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιστραφεί η αρνητική δημογραφική τάση.